Λάζαρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξη, καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, πολύ καλά. Μπράβο, χαίρομαι γι' αυτό. Ξέρεις, αυτονόητα, εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν έχουμε μπροστά μας ένα μάτι, θα βάζουμε κάτω, βλέπουμε τι έχουμε. Δοξάρης. Ποιος έπαιξε τον Άρη και στη Δόξα? Νάτος. Λάζαρος Χαριτονίδης. Και είναι και πολύ πρόσφατη η εμπειρία σου. Στη Δόξα πότε ήσουνα? Ήμουνα τις δύο χρονιές πριν έρθει στον Άρη. Δηλαδή... Ναι. Στη Γάμα Εθνική. Ναι, στη Γάμα Εθνική. Άρα... Στο 0-1. Αγωνιστικά. Στο 0-1 και το 1-0. Ωραία. Στη δεύτερη χρονιά, ναι. Εκεί που ο Άρης έχασε την άνοδο είναι στη μία. Την πρώτη περίπτωση. Ουσιαστικά ναι. Να. Ουσιαστικά στην πρώτη, ναι. Μάλιστα. Εκείνη τη χρονιά. Άρα φαντάζομαι ότι διατηρείς επαφές και με τις δύο ομάδες. Καλά, γιατί με τον Άρη τόσο άλλος, γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Έφυγες πριν από λίγους μήνες, αλλά και με τη Δόξα, γιατί έπαιξε εκεί δύο χρόνια. Φαντάζομαι ότι έχεις γνωστούς, ενημερώνεσαι γενικότερα. Ναι, κοίταξε, στον Άρη είναι πολύ πρόσφατο, όπως είπες και εσύ. Έχω επικοινωνία με τα περισσότερα παιδιά, τουλάχιστον αυτά που ήταν και πέρσι. Ναι. Με την ομάδα της Δόξας έχω κάποια επαφή, όχι τόση όσοι στον Άρη βέβαια. Ναι. Έχω επαφή γιατί, εντάξει, ξέρεις, επαρχιακή πόλη, ασχολούνται πάνω κάτω με το ποδόσφαιρο, πιο λίγοι άνθρωποι, οπότε κρατάω μια καλή επαφή. Ναι. Και δεν ξέρω και αν κάνω λάθος, Λάζαρε, αλλά μπορεί να έπαιξες ένα χρόνο στον Άρη, αλλά έχω την εντύπωση με αυτά που κατά καιρούς έχεις πει και γενικότερα με τη στάση σου και τη συμπεριφορά σου, έχεις δεθεί πάρα πολύ με τον Άρη. Αυτή την αίσθηση τουλάχιστον έχω εγώ, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή, βέβαια δεν το συνηθίζω να το λέω, γιατί όπως είπες και εσύ δεν είναι του χαρακτήρα μου, ναι. Δεν μου αρέσει πολύ αυτά, αλλά εντάξει, με τον Άρη το έχω πει και παλαιότερα, υπάρχει μια ειδική σχέση που δεν διαμορφώθηκε τον τελευταίο χρόνο που ήμουν έτσι στην ομάδα. Ναι. Είναι μια σχέση εδώ και είναι χρόνια σχέση αυτή. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ συνέχεια την ομάδα. Όχι πέρσι που αγωνιζόμουν κιόλας, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έχουμε αυτό το μικρόβιο, δεν είναι πιστεύω τρόπο. Ναι, όχι, δεν είναι τρόπο. Ίσα-ίσα η ειλικρίνεια, να ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό προσόν και επιβραβεύεται κάποια στιγμή. Έτσι ακριβώς. Σου κόλλησε η βούλα το κιτρινόμαυρο, νομίζω. Αυτό μάλλον. Μόνο που εκείνη υποστηρίζει το λάθος κιτρινόμαυρο, να της πεις. Μάλλον είναι το λάθος. Κάτι γίνεται, λάθος. Εσύ πού είσαι τώρα? Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα. Έχω λίγο αποστοποιηθεί από το ποδόσφαιρο. Αποτοξινώνεσαι δηλαδή? Ορίστε. Αποτοξινώνεσαι λίγο? Αποτοξινώνομαι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, συνέβησαν διάφορα πράγματα το καλοκαίρι. Υπήρχε μια αρχική σκέψη του να μην συνεχίσω να αγωνίζομαι. Ναι. Γενικά. Ναι. Όμως, ξέρεις, το μικρόβιο είναι μικρόβιο και δύσκολα φεύγει. Οπότε... επανέρχομαι σιγά σιγά σε ρυθμούς ενώ του Δεκεμβρίου. Πάντως, έχω την εντύπωση, Λάζαρε, ότι έφυγες έτσι με κάποια στεναχώρια από τον Άρη. Τα δείγματα που είχες γενικότερα ήταν ότι θα παρέμενες στην ομάδα και επίσης πέρσι νομίζω ότι τον πρώτο μισό χρόνο που δεν χρησιμοποιούσουν καθόλου πρέπει να οπλίστηκες με πάρα πολύ υπομονή για να αντέξεις και να συνεχίσεις. Κοίταξε να δεις, η περσινή χρονιά ήταν λίγο περίεργη ως πολύ για μένα. Ναι. Γιατί όπως είπες και εσύ, το πρώτο εξάμεινο ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια ανταμείφθηκα στο τέλος, είχα μια θεωρώ καλή παρουσία που βοήθησε την ομάδα στο... όσο ήταν εφικτό αυτό, έτσι, δεδομένο και της βαθμολογικής. Ναι, σε σημείο κατάσταση. Μάλιστα συμπληρώνω εγώ, Λάζαρε, που πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν έπαιζε στο πρώτο μισό της σεζόν. Ναι, εντάξει, όντως, είναι ένα ερώτημα που έχω ακούσει και εγώ κατά καιρούς, αλλά... επειδή όπως είπα είμαι πολύ χαμηλών τόνων, δεν το συνεχίζω. Ωστόσο εντάξει, υπάρχει σίγουρα μια πικρία, υπάρχει. Θεωρούσα ότι θα μπορέσω να βοηθήσω και εγώ από τη μεριά μου στην προσπάθεια της ομάδας, στη φετινή προσπάθεια που κάνει για να επανέλθει στη Super League. Ωστόσο δεν ήρθαν τα πράγματα, ξέρεις, στη ζωή δεν έρχονται τα πράγματα πάντα όπως τα περιμένουμε. Ναι. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι η ζωή γενικότερα. Ναι. Πάντως παρακολουθείς τον Άρη, αυτό είναι βέβαιο. Έχεις δει, δεν ξέρω αν έχεις δει όλα τα παιχνίδια. Χρόνια. Ναι, έχω δει όλα τα παιχνίδια και του κυπέλλου και του πρωταθλήματος. Τι έχεις δει? Αυτό που μου δίνει την ομάδα να καταλάβω είναι μια ομάδα που είναι πλαγμένη. Τουλάχιστον έτσι δείχνει τις αρχές του πρωταθλήματος, πιο καλά δομημένη για τα θέλω έτσι, της κατηγορίας. Σκληρότραχη ομάδα που αγωνίζεται μέχρι το τελευταίο λεπτό για να πάρει τους πολύτιμους βαθμούς.
Αυτό φάνηκε και στο παιχνίδι, και στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα, ναι, που τον γκολ μπήκε στα τελευταία ουσιαστικά λεπτά, ναι, και, το, και στο παιχνίδι με τον Ροκοτέλη, το οποίο ήταν μια φοβερή ανατροπή, έτσι. Αυτό δείχνει το μέταλλο της ομάδας, ναι, το πίστευμα της και βέβαια τη, τη δυναμική της, που αν και έλειψε τα, τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο βλέπω ότι σιγά σιγά αυτό επανέρχεται. Mm-hmm. Δηλαδή οι διαφορές που βλέπεις για τέσσερις μέλη της ομάδας πέρσι είναι οι πιο χτυπητές, έτσι, διαφορές, ποιες είναι? Κοίταξε, είναι πιο, θεωρώ κατά τη γνώμη μου, και αν μου το επιτρέπεις, είναι πιο ουσιαστικές, έτσι. Ναι. Είναι ουσιαστικές. Άλλα τα θέλω της γάμα, της βήτα, αλλά της αλφα, της Super League δηλαδή. Ναι. Στην τεχνική παίζουν ρόλο, θεωρώ, πιο ουσιαστικά πράγματα, τα οποία φέτος ο φετινός Άρης νομίζω ότι τα έχει, ότι το έχει, ότι το έχει αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό το ξεκίνημα που έχει κάνει, πώς λειτουργεί στον ποδοσφαιριστή αυτό το 6 στα 6? Σίγουρα, εντάξει, κοίταξε να δεις, του δίνει αέρα, έτσι, του δίνει αυτοπεποίθηση, όμως από την άλλη μεριά δεν είσαι, ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν αγωνίζεις σε μια τέτοια ομάδα, ενός τέτοιος μεγέθους, ξέρεις, ναι, την ιστορία, το, το βάρος της φανελάς, σου δημιουργεί, ξέρεις, και μια, ένα συνέστημα λίγο περίεργο, από την άποψη ότι αυτό που χτίζεις θέλεις να το κρατήσεις. Ναι. Κάτι προσωπική μου και πάλι άποψη, έτσι, θέλεις να το κρατήσεις αυτό το πράγμα. Ελπίζω να λειτουργήσει και να επιδράσει θετικά στα παιδιά, ούτως ώστε να το κρατήσουν αυτό, να συνεχίσουν στο ίδιο Νικηφόρο σερί, ναι, και να πετύχουν το στόχο τους, που δεν είναι άλλος από την άνοδο, έτσι. Mm-hmm. Είναι, θεωρώ, είναι ζωτική σημασία αυτό. Ίσως στα παιχνίδια με τη Δόξα, εκείνο ειδικά το, και το 0-1 και το 1-0, αλλά στο 1-0 τότε είχε διαμορφωθεί μια κατάσταση ώστε ο Άρης να μένει ένα βαθμό πίσω από τον Πανσεραϊκό. Τώρα ο Άρης πάει στη Δράμα και είναι 5 και 6 και 4 βαθμούς πάνω από τις ομάδες που διεκδικούν. Αυτό παίζει ρόλο σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή το να πηγαίνεις και να ξέρεις ότι άμα χάσω, χάνομαι, ενώ τώρα, ναι, μην είμαι και καλή ομάδα και όλοι λένε ότι είμαι και καλύτερη ομάδα, αλλά είμαι και 4-5 βάθμους πάνω και να χάσω, που λέει ο λόγος, δεν χάνομαι. Πάλι από πάνω θα είμαι. Κοίταξε, παίζει ρόλο σε ένα ποδοσφαιριστή, ενώ στον τρόπο που προσεγγίζει το παιχνίδι, που προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Σίγουρα. Καταρχάς είναι ένα από τα... Εντάξει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω ντέρμπι, έτσι. Mm. Δηλαδή καμία σχέση. Απλά είναι ένα δυνατό παιχνίδι της κατηγορίας που κλείνει πολλά. Είναι δύο διεκδικητές για την άνοδο, έτσι. Υπάρχει, έχει διαμορφωθεί μια διαφορά 4 πόντων, νομίζω. 4 από τον Όφη και 5 από τη Δόξα και την Παναχαϊκή. Και 5. Λοιπόν, σίγουρα άμα όλοι παίζουν για το και οι δύο θα παίξουν για το αποτέλεσμα. Οπότε δημιουργεί ένα άγχος, θεωρώ, σε άλλους θετικά, άλλους αρνητικά, στους ποδοσφαιριστές, έτσι. Γιατί ξέρεις ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείς να βρεθείς, δηλαδή, σε ακόμα ένα στραβοπάτημα, μιλάω και για τους λίγες, έτσι, μπορείς να βρεθείς ακόμα πιο κάτω και να μείνεις εκτός διεκδίκησης. Βέβαια είναι ακόμα νωρίς, έτσι, είναι ακόμα πολύ νωρίς για το πρωτάθλημα. Έχουν παίχτη εξαγωνιστικές, πόσες έχουν παίχτη. Οπότε, εντάξει, υπάρχει χρόνος. Ναι. Υπάρχει χρόνος. Βέβαια, θεωρώ ότι το άγχος, να σου πω την αλήθεια, θα έχουν οι παίχτες περισσότερες δόξεις. Ναι. Παίζουν μια ομάδα σαφώς πιο καλή. Είναι ευκαιρία να δείξουν και αυτοί πράγματα. Αυτό είναι επικίνδυνο, βέβαια, για, το, για την ομάδα του Άρη. Ναι. Θεωρώ ότι θα το έχουν εκείνη το άγχος. Ο Άρης πηγαίνει εκεί με άλλο πνεύμα. Νομίζω ότι βλέπεις να υπερέχει ο Άρης αισθητά σε κάποια κομμάτια και κυρίως το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε εγκαίρως. Από την πρώτη μέρα δουλεύει σχεδόν η ίδια, με εξαίρεση την προσθήκη, την πολύ ποιοτική βέβαια του Πλατέλα, σε σχέση με τη Δόξα, η οποία εξαιτίας του γνωστού θέματος της αντικατάσταση των ομάδων που δεν έπαιξαν τελικά στη Football League, φτιάχτηκε με αρκετή καθυστέρηση. Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η Δόξα τους έχασε πολύτιμο χρόνο όσον αφορά τις περιπέτειες που είχε και όλα αυτά. Ναι. Ο Άρης, από την άλλη, από το καλοκαίρι, από την αρχή του καλοκαιριού, άρχισε να χτίζει την ομάδα. Θεωρώ πως είναι αισθητές οι διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Γιατί ναι, μεν ότι η Δόξα έχει δώσει κάποιους αγώνες, αλλά στα λεγόμενα καλά παιχνίδια, στα λεγόμενα ντέρμπι, έχει χάσει βαθμούς. Ναι. Απέναντι στο Άρης,
Δύο μάτσα, έχει χάσει το ένα και έχει φέρει ισοπαλία με τα Τρίκαλα. Και έχει φέρει ισοπαλία το άλλο, με τα Τρίκαλα και την Παναθηναϊκή. Ο Άρης αυτά τα παιχνίδια τα έχει κερδίσει. Αυτά είναι κάποια πράγματα, κάποια σημάδια που δείχνουν κάποια πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι και από άποψη ποιότητας, όσον αφορά το ρόστερ, υπέρεχε σημαντικά ο Άρης. Mm-hmm. Βέβαια, έχει ένα καλό στοιχείο, ένα δυνατό στοιχείο η Δόξα, και δεν ξέρω αν θα... Επειδή είσαι και αμυντικός, θα το ρωτήσω. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Είναι το πρώτο γκολ που δέχθηκε στο πρωτάθλημα αυτό από την Παναχαϊκή προχθές. Ναι, αλλά συμπληρώνω. Με καρδίτσα, Εργοτέλη, με στην έδρα της είναι τα μάτς. Με τα Τρίκαλα έφερε 0-0 και με την Παναχαϊκή ένα έφερε ένα νούμερο το οποίο το βάζουμε στην κουβέντα. Ότι είναι μια ομάδα που έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ. Σίγουρα δείχνει κάποια πράγματα και αυτό, αλλά θέλουμε να δούμε και στα καλά παιχνίδια, έτσι. Ναι, σωστά. Δεν είναι... θα φανεί και στο παιχνίδι με τον Άρη. Έτσι, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Οι ποδοσφαιριστές θα κριθούν από αυτό και νομίζω ότι μετά το παιχνίδι θα αλλάξουν κάποια δεδομένα. Πάντως, ίσως στο μάτς της Κυριακής και τις επόμενες δύο αγωνιστικές να έχουν κριθεί πάρα πολλά. Γιατί έχουμε όλα τα καυτά μάτς. Δηλαδή, παίζει ο Άρης στη Δράμα, παίζει Όφη Παναχαϊκή, την επόμενη αγωνιστική παίζει Άρης Όφη και τη μεθεπόμενη παίζει Όφη Δόξα. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως έχουν ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Θα έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση που ενδεχομένως από πολύ νωρίς να μπλέξει μια... ακόμα χειρότερα. Ή να μπλέξει να είναι όλοι μαζί ή να υπάρχει μια... να ξεφύγει κάποιος δηλαδή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο γρήγορα χτίζει διαφορά, έτσι, τόσο το καλύτερο και αυτό θα φανεί πιστεύω και στο τέλος, στο τέλος της σεζόν. Τα παιχνίδια όλα πρέπει να τα κερδίζεις, αν όχι έτσι, το ανθρωπίνο δυνατό, έτσι. Αλλά θεωρώ και πάλι ότι ο Άρης δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να κοιτάει και τους αντιπάλους του. Έχει πλέον έναν αέρα, καλό είναι να κοιτάει μόνο τον εαυτό του, οι παίκτες, το καλό της ομάδας, να κερδίσουν στα παιχνίδια περισσότερα μπορούν, να χτίσουν ένα καλό σερί και από εκεί πέρα να αφήσουν τις άλλες ομάδες, να μην δημιουργηθεί δηλαδή άγχος στα καλά καθούμενα. Ναι. Οι περισσότεροι αυτό λένε, ότι αν ο Άρης συνεχίσει έτσι θα καπαρώσει τη μια θέση και θα πολεμήσουν όλοι οι υπόλοιποι για τη δεύτερη όσον αφορά την άνοδο. Μα αυτό είναι και αλήθεια. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, γιατί πέρσι κόστησε στην ομάδα το γεγονός ότι αντί να είναι στη θέση του οδηγού ήταν στη θέση του κυνηγού και υπήρχε πολύ μεγάλο άγχος. Ούτως ή άλλως υπάρχει άγχος γιατί είναι μια μεγάλη ομάδα και αυτό το γνωρίζουμε. Ακριβώς αυτό. Πέρσι έγινε αυτό ακριβώς που είπες, Αλέξη. Δηλαδή χάθηκαν πολύτιμοι βαθμοί στις αρχές του πρωταθλήματος με ανάποδα αποτελέσματα. Οι διεκδικητές υπόλοιποι που ήταν πέρσι έτσι χτίσανε μια διαφορά και μετά έτρεχε στο δεύτερο γύρο για να προλάβει και να κλείσει την ψαλίδα και να σώσει την παρτίδα. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, άσχετα αν κάναμε έτσι, καλή πορεία στο δεύτερο γύρο. Αλλά κάποια πράγματα δεν μαζεύονται και αυτό είναι αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να χτίσει μια διαφορά από την αρχή, ούτως ώστε να παίζει πιο ελεύθερα, να ηρεμήσει και να σε κυνηγάνε οι υπόλοιποι, όχι να κυνηγάσει. Ναι. Εδώ ο φίλος 779 απορεί γιατί δεν έμεινες έστω ως backup στην ομάδα. Απορία πολλών είναι. Φαντάζομαι ότι την μοιραστήκαμε και εμείς. Είναι απορία γιατί όντως ο Άρης ήθελε και ένα ακόμα στόπερ. Και όχι ήθελε, θέλει νομίζω. Μήπως το κάνεις κόλπο να έρθεις στο Γενάρη. Ήτανε για να σας λείψω. Όχι, εντάξει, σου είπα και προηγουμένως είναι και αυτό που μένει, αυτή η πικρία που μένει, ότι θεωρώ και εγώ ότι θα μπορούσα να βοηθήσω στην ομάδα όπου κι αν με χρειαζόταν, δηλαδή και πέρσι είδες ότι στο εξάμηνο ήμουν εξαφανισμένος τελείως και ήρθα από την κερκίδα, όχι από τον πάγκο, ήρθα από την κερκίδα πέρσι και προσπάθησα να κάνω την καλύτερη κοινότητα. Τώρα από εκεί πέρα, εντάξει, άλλοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, εμείς απλά... Καλά, στο ποδόσφαιρο είναι συνηθισμένο αυτό, εντάξει, δεν είναι κάτι, απλά και ο κόσμος το έχει απορρέει γιατί έκανες όντως ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο. Και έστω αυτό που λέει, έστω αν δεν ήσουν για βασικό, εντάξει, ο Σόουζα και ο Δελιζήσης είναι εμφανές ότι προορίζονται και είναι οι βασικοί. Από εκεί πέρα, εντάξει, άλλοι αποφασίζουν όπως λες και εσύ. Τώρα για το Γενάρη, ποια είναι τα πλάνα? Κοίταξε, η αλήθεια είναι όπως είχα πει στην αρχή ότι υπήρχαν δεύτερες σκέψεις σε μένα. Δηλαδή, στο μυαλό μου υπήρχε και το ενδεχόμενο ακόμα να αποχωρήσω. Πολύ νωρίς όμως, ακόμη μικρός. Πολύ νωρίς, αλλά εντάξει, είναι διάφορες καταστάσεις, πολλά στο μυαλό μου. Απλά επειδή σου είπα το μικρόβιο είναι μικρόβιο, άρχισα
να κάνεις δεύτερη σκέψη. Να βεβαίως, να ξεκίνησα και τώρα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πω κάτι ότι έχω κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ναι. Μόνο που αυτή τη στιγμή επήγει είναι να επανέλθω σε μια πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα. Θα σε δούμε προφανώς από το Γενάρη σε κάποια ομάδα, να ευχηθούμε το καλύτερο. Άρα την Κυριακή έχεις χρόνο, θα δεις το ματσάκι με την ηρεμία σου. Κάνε μας εσύ μια πρόβλεψη, αν μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη. Εντάξει, και δεν ξέρω αν είμαι καλός προβλέψης, δεν συνηθίζω να κάνω προβλέψεις, ωστόσο βλέπω νίκη του Άρη και βλέπω να συνεχίζεται το σεζί το 7-7. Δεν θα αρέσει αυτό στους φίλους εκεί στη Δράμα, να ξέρεις, αλλά εντάξει. Αρέσει εμάς, δεν πειράζει. Κοίταξε, είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή η πρόβλεψη που μου ζήτησες να κάνω πάει με βάση αυτά που έχουν δείξει δύο ομάδες. Δηλαδή, σου είπα ότι η Δόξα έχει κάνει από όλα τα παιχνίδια στα δύο. Ήταν τα πιο δυνατή και στα δύο παιχνίδια έχασε βαθμούς. Ο Άρης με αυτές τις ομάδες, τα υποτιθέμενα δυνατά παιχνίδια, εν πάση περιπτώσει, πήρε την νίκη. Ουσιαστικά έτσι. Με βάση αυτά τα δεδομένα και με την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ, θεωρώ ότι το παιχνίδι θα είναι υπέρ της ομάδας του Άρης. Ωραία, από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα. Και στην οικογένεια. Και στην οικογένεια. Και στη Βούλα θα δώσεις πολλούς. Θα δώσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ό,τι καλύτερο για το Γενάρη. Ευχόμαστε γιατί πραγματικά εντάξει, είσαι και ένα καλό παιδί, το ξέρει όλος ο κόσμος και φαίνεται νομίζω και από τα λεγόμενα. Πού το ξέρει ότι είναι καλό παιδί τώρα. Είναι καλό παιδί. Σταμάτησε. Είναι καλό παιδί. Το ξέρει. Ίσως επειδή είσαι και πολύ καλό παιδί γι' αυτό. Η ποδοσφαιρική πιάτσα το ξέρει. Δεν κάνεις δεύτερες σκέψεις. Άλλο, ξέρεις, άλλη ζωή εκτός ποδοσφαίρου. Έξω από το γήπεδο, εν πάση περιπτώσει. Άλλο μες στο γήπεδο. Καλά, εσείς είστε και μια οικογένεια όμως τώρα που αναγκαστικά έχετε τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Οπότε προσαρμόζετε και τη ζωή σας την καλά, υπόλοιπη. Ναι, είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι, αλλά πρέπει να είσαι προσγειωμένος, αλλιώς δεν γίνεται. Γι' αυτό σου είπα, άλλο τι κάνεις εντός αγωνιστικών χώρων, άλλο τι κάνεις εκτός. Εκτός πρέπει να ακολουθείς ένα πρόγραμμα, κάποια δεδομένα δεν αλλάζουν. Μέσα στο γήπεδο μπορεί να είσαι και λίγο νευρικός. Εντάξει, γιατί... Και πιο σκληρός. Μέσα στο γήπεδο μεταμορφώνομαι. Έτσι, σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, Λάζαρε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.